το ψήδι, η περιφερειακή σύνθεση ανακοίνωσε σήμερα τους πρώτους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους. Πλέον η επόμενη μέρα ποια είναι, τι προσδοκάμε, τι μπορεί να προσδοκά η περιφέρεια από την παράταξή σας. Πραγματικά σήμερα, αν επιτρέψετε μισό λεπτό να αναφερθώ, ότι ανακοινώσαμε τους 40 ανθρώπους, τους πρώτους υποψηφίους από τους 67 που ισχύει σήμερα η νομοθεσία, με το 30% την αύξηση βάσει ευρώ που έχει την περιφέρειά μας. Πραγματικά είμαστε η περιφερειακή σύνθεση, η οποία είμαστε ένας συνδυασμός που συνθέτουμε απόψεις, ιδέες, ανθρώπους, χρώματα, περιφερειακές ενότητες και γενικότερα προσπαθούμε να συνθέσουμε και την επόμενη μέρα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τον κλεισθένει. Το πρόγραμμά μας σήμερα είπαμε κάποιους από τους άξονες για τις μεταφορές, για το περιβάλλον, για τον τουρισμό, για την κοινωνική πολιτική μας, για τις πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας, μειονεκτήματα που έχει η περιοχή μας, πώς θα τα αναδείξουμε, πώς θα τα διεκδικήσουμε. Είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα που θα είμαστε στη διοίκηση περιφέρειας πραγματικά να επιλύσουμε τα θέματα. Το πρόγραμμά μας θα είναι σε έτοιμη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή σε 15 με 20 μέρες, έτοιμη στη διάθεση των πολιτών μας και των δημοσιογράφων για να το αξιολογήσετε. Εμείς διεκδικούμε τη δημοκρατικά την ψήφο του πολίτη τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης να μας κατατάξει πρώτος στις περιφερειακές εκλογές. Και από εκεί πέρα, εμείς είμαστε έτοιμοι, το αποδεικνύουμε καθημερινά, να διοικήσουμε την περιφέρεια. Πιστεύω ότι οι εκλογές έχουν αρχή, μέση και τέλος. Ας πούμε ότι σήμερα είμαστε περίπου στη μέση. Έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε, περίπου 100 μέρες. Θα είμαστε εδώ πέρα κοντά, να μας αξιολογείτε, να μας κρίνετε, να μας ρωτάτε. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο, είτε με τους πολίτες, είτε με τους δημοσιογράφους. Κύριε Τοψίδη, το ενδεχόμενο να μην πάρει κάποια παράταξη αυτοδυναμία στις εκλογές αυτές είναι πιθανό βάσει του εκλογικού νόμου. Πόσο έτοιμοι είστε ενδεχομένως να χρειαστεί να συνεργαστείτε και με κάποιες παρατάξεις? Πραγματικά ο κλεισθένης είναι ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο εμείς πραγματικά έχουμε να το αποδεχτούμε, γιατί τους συνταγματικούς νόμους όλους αποδεχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε πολύ έτοιμοι, γιατί πιστεύουμε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να κυριαρχεί το εγώ και να υπάρχει το εμείς. Είμαστε έτοιμοι πραγματικά να συνεργαστούμε με τον καθένα περιφερειακό σύμβουλο, με μόνο γνώμονα την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής μας. Και περισσότερο να καλυτερέψουμε τις συνθήκες διαβίωσης, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να βγάλουμε όλες τις αγκυλώσεις που είχαμε τόσα χρόνια στην περιφέρειά μας.